Καλησπέρα. Βλέπουμε το χάρτη του Euro NZD και σήμερα είναι Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2021. Είμαι η Σοφία Σταυροπούλου και αυτή είναι μια μελέτη τεχνικής ανάλυσης στο ζευγάρι, χρησιμοποιώντας το Ichimoku κυκοχείο, τις Bollinger Bands, τα Fractals και τους Stochastics. Στο time frame του μήνα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό εμπόδιο για να συνεχίσει το ζευγάρι την πολύ ισχυρή του πτωτική πορεία. Γιατί κάτω από την τιμή υπάρχει bullish κούμο, το οποίο είναι πολύ λεπτό, και το προωθημένο κούμο είναι bullish επίπεδο και αρκετά λεπτό, ώστε να συνεχιστεί η πτώση. Στον εβδομαδιαίο χάρτη, ωστόσο, βλέπουμε ότι παρόλο που η μεσαία Bollinger Band έχει καθοδική κλίση και παρόλο που το κερί της εβδομάδος από ό,τι δείχνει θα κλείσει πιο κάτω από την άκρη του κάτω φράκταλ, του πιο πρόσφατου κάτω φράκταλ, υπάρχει πιθανότητα το επόμενο κερί να είναι ανωδικό και αντί να συνεχιστεί η πτώση για τώρα, να γίνει μια ανωδική κίνηση μόνο και μόνο για να λεπτύνει το προωθημένο κούμο, ώστε να μπορεί η τιμή πιο εύκολα να το κάμψει, να το λυγίσει, συνεχίζοντας την πτωτική της πορεία. Δηλαδή να κάνει μία ανωδική διόρθωση, να προσπαθήσει να κάνει μία ανωδική διόρθωση μέχρι το επίπεδο της μεσαίας Bollinger Band στον εβδομαδιαίο χάρτη, στο 1.7442. Και μιλάμε για μια κίνηση της τάξης των 500 και πλέον pips. Πιθανότητα. Δεν σημαίνει ότι με τη φόρα, με τη δύναμη που έχει από το μηνιαίο χάρτη, δεν μπορεί να κάμψει έστω και τόσο παχύ προωθημένο κούμο στον εβδομαδιαίο. Μπορεί να το κάμψει. Ας είναι τόσο παχύ. Ωστόσο, ας έχουμε στο μυαλό μας και αυτό το ενδεχόμενο. Δεν μπορούμε να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα από τον εβδομαδιαίο. Θα είχαμε ξεκάθαρη εικόνα αν είχε κλείσει, αν δούμε πού θα κλείσει το επόμενο κερί. Αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι καθαρά πτωτική και καθαρά συνέχισης της πτωτικής τάσης. Στον ημερήσιο χάρτη βλέπουμε ότι αυτά τα δύο spikes, κάτω spikes, με ένα ανεστραμμένο σφυρί το ενδιάμεσο κερί, το χθεσινό κερί, στην κάτω Bollinger Band, και η τιμή ολοφάνερα να προσπαθεί να ανεβεί, ενώ η Tenkan Sen έχει κλείσει καθοδική, η Kijun Sen επίσης και το προωθημένο κούμο επίσης, δηλαδή έχουμε σύγκληση τιμής και προωθημένου κούμο, είναι ενδεικτικό της πρόθεσης της τιμής να κινηθεί ανωδικά για τώρα, να κάνει μια αναστροφή ανωδική για τώρα. Το πόσο σύντομα θα ξεκινήσει η αναστροφή δεν το ξέρουμε. Μπορεί να μην ξεκινήσει την επόμενη trading day ή τις επόμενες δύο trading days. Μπορεί να πάρει 2-3 κεριά, ίσως και παραπάνω, για να ξεκινήσει. Αλλά ότι αυτή είναι η πρόθεση της τιμής, η άμεση πρόθεση της τιμής, είναι δηλωτικό από την σύγκληση αυτή του τρέχοντος κεριού με το προωθημένο κούμο και μάλιστα και με την Tenkan Sen και με την Kijun Sen. Επομένως, για τώρα, ενώ
ενώ στο ζευγάρι καλό είναι να παίρνουμε μόνο καθοδικά trades σε αυτό το ζευγάρι, για τώρα περιμένουμε, δεν παίρνουμε trade. Ακόμα και αν πληρούνται τα κριτήρια για ανωδικό trade, αποφεύγουμε να πάρουμε trade. Πού θα πάει σε πρώτη φάση αν κινηθεί ανωδικά? Θα φτάσει μέχρι τη μεσαία Bollinger Band στον ημερήσιο χάρτη. Εάν βρει τη δύναμη να την ξεπεράσει, το επόμενο εμπόδιο θα το συναντήσει στο επίπεδο αυτού του σχηματισμού των κεριών της καθοδικής αναστροφής. Και το απότατο όριο, αν κινηθεί ανωδικά, έστω και με spike, είναι το 1.7442, που το σημείωσα από τον εβδομαδιαίο χάρτη. Αν κινηθεί ανωδικά, που αυτό δείχνει ότι θέλει να κάνει σε πρώτη φάση. Στο time frame των 4 ωρών έχει πλησιάσει τη μεσαία Bollinger Band τιμή και προσπαθεί να αλληλεπιδράσει. Δεν δημιουργήθηκε spike κάτω από την κάτω Bollinger Band, ούτε καν αλληλεπέδρασε με αυτήν η τιμή, που δείχνει αδυναμία να γυρίσει τώρα. Βέβαια, μπορεί και να το κάνει, αλλά θεωρητικά ίσως φτάσει μέχρι το επίπεδο της Kijun Sen, της μπλε γραμμής του Ichimoku, μετά γυρίσει, κάνει πάλι μια βουτιά, συνεχίσει για λίγο την πτώση και έπειτα επανέλθει με πιο μεγάλη δύναμη, έχοντας δημιουργήσει και ένα μεγάλο spike κάτω από την κάτω Bollinger Band, που είναι ουσιαστική και σοβαρή προϋπόθεση για να γυρίσει η τιμή, ειδικά όταν βλέπουμε ότι θέλει να γυρίσει από τον ημερήσιο χάρτη. Δεν μπορεί λοιπόν να γυρίσει, να κάνει αναστροφή με τέτοια εικόνα στο time frame των 4 ωρών. Θέλουμε οπωσδήποτε ένα μεγάλο spike, το χρειαζόμαστε. Στο time frame της μίας ώρας και εδώ θεωρητικά μπορεί να γυρίσει. Όλα συνηγορούν υπέρ του να γυρίσει, αλλά είναι πολύ χλιαρή η εικόνα αυτή. Ένα μεγάλο κάτω spike χρειάζεται. Εν πάση περιπτώσει, time frame εισόδου, ιδανικό time frame εισόδου, αν αποφασίσει κανείς να πάρει το ανωδικό trade, είναι το H1, και επίσης ιδανικό time frame εισόδου για καθοδικό trade σε περίπτωση συνέχισης είναι πάλι το H1. Θα πρότεινα όμως να περιμένει κανείς να ολοκληρώσει την κίνησή του το ζευγάρι στο time frame των 4 ωρών, ιδανικά να αλληλεπιδράσει με τη μεσαία Bollinger Band στο time frame των 4 ωρών και αν επανέλθει και κλείσει κάτω από την Tenkan Sen και η Tenkan Sen πάρει κλείσει καθοδική και το προωθημένο κούμο στο time frame των 4 ωρών πάρει κλείσει καθοδική, να πάρει κάποιος το καθοδικό trade, παρόλο που για να συνεχίσει φαίνεται ότι θέλει καύσιμα η τιμή, η αγορά, οι μεγάλοι παίχτες χρειάζονται περισσότερα buys για να εκτελέσουν τα sell τους και να πάνε την τιμή πιο κάτω. Και επειδή η κίνηση που θα ακολουθήσει θα είναι τεράστια η καθοδική, μία αξιοπρεπής διόρθωση σε επίπεδο μεσαίας Bollinger Band στον ημερήσιο και ακόμα και στον εβδομαδιαίο χάρτη είναι σχεδόν όρος. Δεν είναι απλά προϋπόθεση, είναι όρος. Επομένως, για τώρα θα δώσω μεν θεωρητικά τα επίπεδα στα οποία θα κινηθεί η τιμή συνεχίζοντας την πτώση, αλλά καλό είναι κανείς να περιμένει και αν είναι να πάρει καθοδικό trade αφού η τιμή ολοκληρώσει την ανωδική της κίνηση. Όχι τώρα.
Αν είναι να πάρει ανωδικό trade, να το πάρει μπαίνοντας από το H1. Δεν θα το συνιστούσα όμως, γιατί είναι κόντρα στην κυρία Τάση. Η κυρία Τάση είναι καθοδική και είναι πάρα πολύ ισχυρή. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί ανά πάσα στιγμή η τιμή να αποφασίσει ότι δεν θέλει να συνεχίσει την ανωδική διορθωτική κίνηση και με μια τεράστια κίνηση να χτυπήσει το stop loss και οι απώλειες να είναι σημαντικές. Γι' αυτό λοιπόν δεν συνιστώ το ανωδικό trade, παρά την ελκυστική προοπτική του και τα πολλά pips που φαίνεται ότι μπορεί να διανύσει τιμή. Καθοδικά, αφού ολοκληρώσει την κίνηση που θέλει να κάνει, σε πρώτη φάση θα φτάσει το επίπεδο του πλατό του κούμο, του bearish κούμο στο μηνιαίο χάρτη, πέφτοντας. Δεν είναι και λίγα 300 pips, αλλά επαναλαμβάνω, καλό είναι κανείς να περιμένει να κάνει την διορθωτική ανωδική κίνηση τιμή και μετά να πάρει το trade. Το επόμενο επίπεδο, σε περίπτωση στην πτωτική πορεία της τιμής, θα είναι το 1.6208. Είπαμε, πρόκειται για μεγάλη κίνηση, 650 pips πιο κάτω. Το επόμενο επίπεδο στο 1.5825 και σταματώ εδώ. Τα τρία επίπεδα που δίνω της καθοδικής κίνησης της τιμής, επαναλαμβάνω ότι καλό είναι να τα έχει κανείς σαν επίπεδα αναφοράς και αφού γίνει μια αξιοπρεπής διόρθωση, διορθωτική κίνηση στο ζευγάρι, τότε να πάρει trade μπαίνοντας από το time frame της μίας ώρας με κριτήρια τάσης και τοποθετώντας σαν take profit target το πρώτο. Μόλις βγει, μόλις το χτυπήσει η τιμή, να βγει, να ξαναμπεί με κριτήρια τάσης από το H1 και να πάει για το δεύτερο και ούτω καθεξής. Αυτά για την ώρα. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Καλά pips!